η Γη βιώνει αυτό που ονομάζεται μια έντονη γεωμαγνητική ηλιακή καταιγίδα, η οποία ανήκει στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο και εκπέμπει τεράστια κύματα ενέργειας και ακτινοβολίας από τον ήλιο. Η τεχνολογία επικοινωνιών και οι υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτή είναι πιο ευάλωτη στους κύκλους του ήλιου μας, 93 εκατομμύρια μίλια μακριά. Οι ηλιακές καταιγίδες είναι σημαντικές για τη Γη, καθώς το τρέχον και το επόμενο έτος θα αποτελέσουν την κορυφαία δραστηριότητα του 11ετούς ηλιακού κύκλου. Οι κίνδυνοι για τους κατοίκους της Γης μπορούν να εμφανιστούν όταν οι ηλιακές καταιγίδες χτυπούν το ηλεκτρικά φορτισμένο στρώμα της Γης. Οι ειδικοί στην αστρονομία Big Walk και Andrew Fracknoy αναφέρουν ότι το στρώμα αυτό προστατεύει τον πλανήτη, τους ανθρώπους και την τεχνολογία από την ηλιακή και την κοσμική ακτινοβολία. Ο Big Quark δήλωσε ότι το 1989 υπήρξε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος που επηρέασε τη Βόρεια Ανατολική Αμερική και αυτό οφειλόταν στην επίδραση μιας ηλιακής καταιγίδας. Το Skylab, ο πρώτος διαστημικός σταθμός των Ηνωμένων Πολιτειών, καταστράφηκε από μια ηλιακή καταιγίδα το 1979. Μια μικρή διαστολή της ατμόσφαιρας αύξησε την αντίσταση στο Skylab και το έβγαλε από την τροχιά του. Όταν συμβαίνει μια ηλιακή καταιγίδα, η NASA ενημερώνει τους αστροναύτες που βρίσκονται στο διαστημικό σταθμό να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος. Μπορεί να δημιουργήσει χάος στο ηλεκτρικό δίκτυο και μπορεί επίσης να έχει σοβαρή επίδραση στους δορυφόρους GPS στους οποίους όλοι βασιζόμαστε. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τους γεωσύγχρονους δορυφόρους στους οποίους βασιζόμαστε τόσο πολύ για τις εικόνες από μετεωρολογικούς δορυφόρους ή τις επικοινωνίες βίντεο. Καθώς μια ηλιακή καταιγίδα κρατάει θερμή την ατμόσφαιρα στη Γη, όπως συνέβη με το Skylab, η ατμοσφαιρική διαστολή μπορεί να παρασύρει τους χαμηλής τροχιάς δορυφόρους εκτός της τροχιάς τους. Η SpaceX αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα όταν έστειλε ένα σύνολο δορυφόρων Starlink και η ηλιακή δραστηριότητα απενεργοποίησε πολλούς από αυτούς. Τα πάντα, από υποθαλάσσια καλώδια έως τις επικοινωνίες από αέρα προς έδαφος και από τα πλοία προς την ακτή, καθώς και τα συστήματα στρατιωτικής ανίχνευσης και προειδοποίησης, μπορούν να επηρεαστούν. Τέλος, ακόμη και τα μεταναστευτικά πουλιά και οι μέλισσες, που βασίζονται στα μαγνητικά πεδία της Γης για να πλοηγηθούν, μπορεί να επηρεαστούν από μια ηλιακή καταιγίδα.